Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιο και εδάφιο 2, σελίδα 943, Ήτα 2. Και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσασε δίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσα επιμοιχεία. Και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν. Διδάσκαλε αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε το νόμο ο Μωυσής προσέταξεν, ημάς να λιθοβολώνται αιτί αυτε. Σύ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σ' αυτόν, δια να έχω συν να κατηγορήσω συν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις την γην. Και επειδή επέμεναν ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς. Ώστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος αρχίζοντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε κατεδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και στο εξής μία μάρτανε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, «Σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Κι εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθε έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση εμή είναι αληθής, διότι μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρο πέμψας με. Και εν τον νόμο δε ημών είναι γεγραμμένον, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθής. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και ο πέμψας με, πατήρ μαρτυρεί περί εμού. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε με εξεύρετε ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε με, ή θέλετε εξεύρει και τον πατέρα μου». Τούτους τους λόγους ελάλησε ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό και ουδείς επίασε αυτόν, διότι δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι απέστειλαν υπηρέτες να παγιδεύσουν τον Κύριο Ιησού, να τον συλλάβουν, να τον κατηγορήσουν και να τον θανατώσουν. Τους χάλαγε τα σχέδια, τους χάλαγε τη θρησκεία, τους χάλαγε τη συνείδησή τους, τη γνώμη τους, την άποψή τους, τη θρησκεία τους, τους τα χάλαγε όλα. Γι' αυτό και είχαν πάρει στερεά απόφαση ότι αυτός πρέπει να εκλείψει. Και είχαν όλη την εξουσία, όλη τη δύναμη να τα καταφέρουν. Ο Ιησούς δεν είχε υπερασπιστές, δεν είχε υπερπολεμιστές. Ήτανε εντελώς αδύναμος σαν άνθρωπος. Θα έλεγα, ήτανε ως πρόβατο εν μέσω λύκων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριός μας όταν μας απέστειλε, μας είπε «Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και οι λύκοι είναι πονηροί, ξέρουν να παγιδεύουν για να πιάσουν το προβατάκι. Και το προβατάκι είναι αδύναμο και δεν έχει καμία ικανότητα να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να πολεμήσει, δεν μπορεί να αμυνθεί. Το πρόβατο είναι πρόβατο. Και έτσι λοιπόν
προσπάθησαν με λόγια, δεν τον έπιασαν από λόγο και τώρα βρήκαν την ευκαιρία με έργα, πολύ σοβαρά έργα. Έπιασαν μια γυναίκα επ' αυτοφόρο χευωμένη και βρήκαν την αφορμή, την αιτία, βρήκαν τον τρόπο να τον παγιδεύσουν χωρίς να έχει καμία δυνατότητα να ξεφύγει. Την εμφανίζουν τη γυναίκα αυτή μπροστά, στα χέρια του κρατάνε πέτρες, στα χέρια τους κρατάνε πέτρες και του λένε, δοκιμάζοντας αυτόν, για να έχουν να τον κατηγορήσουν καθώς ήσαν διατεταγμένοι, εν τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολούνται οι τιάφτε. Εσύ τι λέγεις? Ήταν μια ωραία παγίδα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι πραγματικά ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολούνται οι επ' αυτοφόρο μοιχευόμενοι, αλλά υπήρχε και ο νόμος των Ρωμαίων που έλεγε ότι οι μοιχευόμενοι σαν τιμωρία είναι να μην μπορούν να ξαναπαντρευτούν, αλλά όχι να θανατώνονται. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος λόγος, παγίδα, για το τι θα πει ο Κύριος, ή θα πει μη τη λιθοβολείτε και θα βρεθεί παραβάτης στον νόμο του Μωυσή, ή θα πει λιθοβολήστε τη και θα βρεθεί παραβάτη στα λόγια του, που πάντοτε κήρυτε έλεος και συγχωρητικότητα. Μια πραγματικά τρομακτική παγίδα που είναι αδύνατο να ξεφύγει οποιοδήποτε άνθρωπος, ιδιαίτερα δε το οποιοδήποτε πρόβατο. Εδώ χρειάζεται τώρα η συμμαρτυρία του Θεού, η βοήθεια του Θεού. Χρειάζεται τώρα να στηριχθεί στο Λόγο του Θεού. Δεν απάντησε και αυτοί επέμεναν, γιατί πράγματι είχαν καταφέρει αυτό το οποίο επεδίωκαν, την τέλεια παγίδα. Όμως ο Κύριος στράφηκε στο Λόγο του Θεού. Τι είναι γεγραμμένο, λέει η Γραφή, ο νόμος, επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων πρέπει να θανατώνεται ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες δε των μαρτύρων πρέπει να είναι πρώτες επ' αυτών εις τον αθανατώσωσιν και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Τα χέρια λοιπόν των μαρτύρων πρέπει να είναι πρώτα για να μην υπάρχει ενοχή σε αυτούς που δεν ήταν παρόντες. Να ελευθερωθούν από το αίμα του λιθοβολημένου αυτοί που δεν εγνώριζαν. Την ευθύνη λοιπόν την έπαιρναν αυτοί οι οποίοι θα λιθοβολούσαν πρώτοι. Και έτσι ο Κύριος μας, αδερφοί, στην τέλεια δυναμία στηρίχθηκε στο Λόγο του Θεού. Ο αναμάρτητος, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος τον λίθον. Και εκεί υπήρξε η συμμαρτυρία του Πατέρα που τον απέστειλε. Γι' αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Η συμμαρτυρία του Πατέρα του και για μας η συμμαρτυρία του Χριστού. Εάν ο Χριστός είναι μαζί σου, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο δεν είναι ποιοι είναι εναντίον σου, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι αν ο Χριστός είναι μαζί σου. Και ο Χριστός θα είναι μαζί σου αν εσύ είσαι κοντά Του και ακούς το Λόγο Του και εξητάς το Λόγο Του. Ο Λόγος είναι αυτός, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα σου δώσει τη σοφία, τη σύνεση και θα διεγείρει τον Θεό να συμμαρτυρεί μαζί σου. Θέλω να το πω πιο λίγο ανθρώπινα, σκληρά. Χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είσαι ανυπεράσπιστος.
Δεν έχεις βοήθεια από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι για σένα βοήθεια ετοιμοτάτη. Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού, αν δεν κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού εντός σου, είσαι ένα πρόβατο χωρίς ποιμένα. Είσαι ένα πρόβατο εν μέσω λύκων χωρίς ποιμένα. Χωρίς υπερασπιστή. Εάν δεν υπάρχει βακτηρία και η ράβδος να σε στηρίζουν, είσαι ένα πρόβατο να σε οδηγούν η βακτηρία και η ράβδος του ποιμένα. Είσαι ένα πρόβατο που έχει χάσει το δρόμο του. Σήμερα πιστεύω, τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει, θέλει ο Θεός να μας δείξει τη σοβαρότητα στη ζωή μας που πρέπει να δείχνουμε για το Λόγο του Θεού. Να τα αφήσουμε όλα τα άλλα, τα οποία είναι πολύ σπουδαία και είναι εντολές Θεού. Την προσευχή, την νηστεία, την οικεσία, γιατί εγώ είπα ότι από αυτό το Σεπτέμβριο ξεκινάμε, και το είπαμε όλη μου την καρδιά και με καθαρή καρδιά, έναν αγώνα πνευματικής εξήτησης στο Θεό. Και αισθανόμουν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είδα στην προσευχή και την νηστεία της Παρασκευής την ανταπόκρισή σας και πήγα στο Θεό και τον ευχαρίστησα. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Είναι μεγάλη δουλειά να αποφασίζουμε κάτι και να το εκτελούμε. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μου έδειξε έναν άλλο δρόμο. Χωρίς να εγκαταλείψουμε, και αυτό θα κάνουμε και εκείνο δεν θα τα αφήσουμε. Αλλά ένα δρόμο σημαντικότερο, που είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο θα οικοδομήσουμε. Και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Εάν θέλουμε να βλέπουμε, γιατί αλλιώς θα μαραζώνουμε, αδερφοί, θα χάνουμε τη δύναμή μας. Δεν είναι να πηγαίνουμε στο Θεό και να κλαίμε, που θα το κάνουμε, γιατί οι σπήρωτες με τα δακρύων αυτοί θα θερήσουν ένα γαλιάσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι όμως αυτό το πρώτο. Το πρώτο είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η δύναμή μας. Είναι η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Αν δεν αρχίσουμε με το Λόγο του Θεού, ό,τι και να κάνουμε δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και θα λέμε, μα γιατί σαν τον Ιερεμία, γιατί, Κύριε? Τον αγιασμό μου το φροντίζω, νηστεύω, προσεύχομαι, κράζω, φωνάζω, βοώ και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και του λέει ο Κύριος, μετανόησε και έλα σε μένα να σου μιλήσω, έλα σε μένα να σε διδάξω, έλα σε μένα να σε οδηγήσω, έλα σε μένα. Και εμείς θα πάρουμε μια απόφαση σήμερα, αδερφοί, να πάμε στον Χριστό. Αμήν. Να πάρουμε στα χέρια μας ξανά από την αρχή με μεγαλύτερο ζήλο το Λόγο του Θεού. Να μελετάμε. Να ζωντανέψει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάς αντίστομων μάχαιρα. Και να φέρουμε το Λόγο του Θεού πιο πολύ κοντά μας, αλλά στην πραγματικότητα να πάμε εμείς πιο κοντά στο Λόγο του Θεού, για να δούμε τον ευραχίωνα το εξυπλωμένο του Κυρίου, για να δούμε τη χείρα την κρατεά του Κυρίου. Θα πάμε σε Αυτόν που μπορεί να μας συνετίζει, γιατί είμαστε άφρονες. Όταν περπατάμε με τις βουλές μας και στις οδούς μας, να μας διδάσκει την οδό την οποία πρέπει να περπατάμε, και είναι προσωπικό το μήνυμα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα για σας. Μόνο για τον εαυτό μου μπορώ. Να πω φτού και από την αρχή. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας τα λέω.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μας τα λέει ο Θεός. Δεν θα αντέξουμε τη συνέχεια, αδελφοί. Πριν από μήνες μου είχε πει ο Κύριος, όποιος αντέξει. Και δεν κατάλαβα, νόμιζα οικονομικά, νόμιζα, δεν κατάλαβα. Όμως όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο έντονα το καταλαβαίνω. Δεν θα αντέξουμε. Ούτε με προσευχές, ούτε με νηστείες, ούτε με κλάματα, με τίποτα δεν θα αντέξουμε, μόνο με το Λόγο του Θεού. Όχι μόνο θα αντέξουμε, αλλά θα θριαμβεύσουμε. Μόνο με το Λόγο του Θεού, όχι μόνο θα σταθούμε, αλλά θα πετάξουμε σαν αετοί, στα όρυτα υψηλά, τα δύσβατα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού θα βγαίνουμε από την αδυναμία μας και θα έχουμε δικαίαν κρίση. Γιατί δεν θα ζητάμε από το Θεό να κάνει το θέλημά μας, αλλά θα πηγαίνουμε στο Θεό να μας αποκαλύπτει το δικό του θέλημα για να κάνουμε. Μεγάλη διαφορά, αδελφοί μου. Πολύ μεγάλη διαφορά. Να μην ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά να κάνουμε αυτό που θέλει ο Χριστός. Αμήν. Και αφού αυτά είπε, άρχισαν οι πρεσβύτεροι, οι έχοντες την εξουσία, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους. Ποιος διήγηρε τη συνείδηση? Αυτός που τον απέστειλε, Πατέρας ο Ουράνιος. Και αποχωρούσαν μέχρι των εσκάτων. Και τελικά έμεινε ημιχευωμένη με τον Χριστό. Και τώρα μπορεί να πει αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός έκανε αυτό που ήθελε. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος τον ελευθέρωσε, και ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα κάνει αυτό που θέλει ο Πατέρας του που τον ελευθέρωσε. Ωραία συνεργασία. Θα σε ελευθερώνω, λέει ο Θεός, για να κάνεις αυτά που θέλω. Και ο άνθρωπος λέει, ελευθέρωνε με Κύριε για να κάνω αυτά που θέλεις. Ωραία συνεργασία. Δεν θα σε αφήσω σε αμηχανία για να κάνεις αυτά που θέλω. Μη με αφήνεις σε αμηχανία, Κύριε, για να κάνω αυτά που θέλεις. Δεν υπάρχει χουν η κατηγορή σου, κανείς, κανένας. Και τώρα θα αποκαλυφθεί αυτό που είπε ο Λόγος του Θεού, ότι δια του Ιησού Χριστού έγινε η χάρις και η αλήθεια. Κάνω χάρη, δεν σε καταδικάζω, αλλά σου λέω και την αλήθεια, πήγαινε και μην ξαναμαρτάνεις. Αυτή είναι η ελευθερία που έδωσε ο Πατέρας στον Χριστό, και ο Χριστός τη μιχευωμένη. Να το αποτέλεσμα. Σώθηκε η γυναίκα αυτή. Να ο σωστός δρόμος. Ο Ιερεμίας προσευχότανε να του σώσει και δεν σωζόντουσαν. Ο Χριστός του λέει, έλα να σου πω τι θα τους πεις για να τους σώσεις εσύ. Ακούτε, για να τους σώσεις εσύ. Τούτο πράτον και τον εαυτό σου θα σώζεις και αυτούς που σε ακούνε. Γιατί σε αυτά μελετάς και σε αυτά θα μένεις. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κάνε μας έτσι. Κάνε μας έτσι. Για σκέψου, αδερφοί. Για σκεφτείτε, αδερφοί μου, να σε κάνει ο Χριστός, καθώς σε αποστέλει, σωτήρα της οικογένειάς σου. Και όχι μόνο, και πάντων των ακούοντων σε. Με τόσο εύκολο τρόπο. Ως πρόβατα εν μέσω λύκων, πρόβατα όμως που πλησιάζουν τον ποιμένα τους για να τους πει, για να τους μιλήσει, για να τους διδάξει, για να τους συμβουλεύσει και για να τους προστατεύει. Και τώρα μπροστά σε όλους, μετά από όλα αυτά λέγει, καταλάβετε κάτι,
Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν είστε εσείς. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εγώ μπορώ να σας κάνω να είστε φως του κόσμου. Δεν μπορείτε εσείς να είστε φως. Δεν μπορείτε εσείς να ξέρετε τι να κάνετε, πού να πάτε, πώς να το κάνετε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μόνοι σας. Άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Εγώ είμαι το φως του κόσμου που μπορώ να σας φωτίζω και όποιος εμένα ακολουθεί, που είμαι το φως του κόσμου, αυτός ποτέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει πάντοτε το φως της ζωής. Και εδώ, αδερφοί, να το καταλάβουμε καλά. Ποτέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Κύριε Θεέ μου, όταν το διάβασα αυτό, λέω, τι είναι τούτο τώρα, λες και χτύπησε μια σφαίρα στην καρδιά μου. Ποτέ δεν θα περπατήσω στο σκοτάδι, ποτέ. Ποτέ δεν θα ξέρω τι να κάνω, ποτέ, πάντα θα ξέρεις. Πάντα θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατείς. Πάντα, αλλά να είσαι κοντά στο φως του κόσμου. Να παίρνεις φως από το φως του κόσμου. Και ποιο είναι το φως? Ο λόγος του Θεού. Λίχνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως στα στρίβους μου. Θέλεις να μην περπατήσεις ποτέ στο σκοτάδι? Μόνο στο Χριστό και στο Λόγο Του. Μόνο στο Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Μόνο. Μόνο. Εάν έχεις αυτό, τότε θα περπατάς όλα τα άλλα. Και στην προσευχή και στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και στην αγάπη και σε όλα, σε όλα ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά πια όχι εσύ, η χάρις του Θεού που θα κατοικεί μέσα σου. Τι είχε ο Παύλος? Τίποτα. Διώκτης ήταν, Ισραηλίτες ήταν, μορφωμένος παρά τους πόδας του Γαμαλίλ ήταν. Και πότε άλλαξε η ζωή του? Η αρχή ήταν με το φως που υπερεύαινε τη λαμπρότητα του ηλίου, αλλά η συνέχεια έχει σημασία. 3 χρόνια στην Αραβία ο Κύριος του δίδαξε το λόγο του. Του έδωσε το Ευαγγέλιο του. Το Ευαγγέλιο, λέει, που κηρύττω, δεν είναι ανθρώπινο. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, σήμερα από όλους μας. Αυτό σας το λέω γιατί ο Θεός μου το είπε. Το Ευαγγέλιο το οποίο να κηρύτεται, να μην είναι ανθρώπινο, αλλά ο Χριστός να σας το διδάξει. Ο Χριστός να σας το μάθει. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι ο καθηγητής. Μη ζητάμε δασκάλους, μη ζητάμε καθηγητές. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, έτοιμος να μας το διδάξει. Να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού να μάθουμε το θέλημά Του. Και θα μάθουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού να αποχωρίζουμε το τίμιον από το αχρίον. Και τότε θα είμαστε σαν το στόμα του. Ποιοι? Όλοι μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι για μερικούς εκλεκτούς. Είναι για το λαό του Θεού. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Δεν σας λέγω πλέον δούλους. Όλους. Όχι εκείνον, εκείνον και εκείνον. Και εσάς τους άλλους, εντάξει, καλοί είσαστε, ο κλήρος και οι λαϊκοί, όχι τέτοια πράγματα, αυτά είναι παραβάσεις. Υπηρεσίες υπάρχουν και όλοι έχουμε ένα έργο, αλλά δεν είναι η υπηρεσία που διακρίνει, δικαιώνει, συστήνει τον άνθρωπο. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός είναι ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως εντός μας, σε όλους μας. Και σε σένα, αλλά και σε μένα. Και όχι μόνο σε μένα, και στη γυναίκα μου. Εγώ δεν μπορώ να τη βοηθήσω, μπορώ να της πω όμως, πήγαινε μελέτησε το Λόγο του Θεού. Σου δίνω ελεύθερο χρόνο, θα σε βοηθάω, θα κάνω εγώ τις δουλειές.
πήγαινε μελέτησε, σε θέλω μία γυναίκα που να κατοικεί πλουσίως ο λόγος του Θεού μέσα σου. Τότε είσαι χρήσιμη γυναίκα και για μένα και για τα παιδιά μου και για την Εκκλησία και για τον Χριστό. Δεν θέλω μία γυναίκα που να της λέω τι να κάνει. Θέλω να έχω μία γυναίκα που να της λέει ο Χριστός τι να κάνει. Δεν θέλω να έχω συμπρεσβυτέρους, σύνδουλους που να τους λέω εγώ τι θα κάνουνε. Το χάσαμε το παιχνίδι. Θέλω να είμαστε όλοι μας και να μας λέει σε όλους καθένας ξεχωριστά ο Θεός τι να κάνουμε. Αμήν αδελφοί. Τι ωραία εκκλησία. Αυτή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτή θα είναι και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η περιστερά του Κυρίου. Δεν υπάρχει περιστερά χωρίς Λόγο Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι προσωπικό ζήτημα του καθένα μας. Το φως του κόσμου είναι ένα. Και θα γίνεις και εσύ φως του κόσμου αν Αυτόν πλησιάζεις, Αυτόν εξητάς, Αυτόν εμπιστεύεσαι, από Αυτόν περιμένεις, Αυτόν ελπίζεις και Αυτόν δοξάζεις. Όλοι εμείς ξέρετε τι είμαστε. Πολλοί μου λένε μην το λες, αλλά εγώ το λέω. Ντενεκέδες ξεγάνωτοι χωρίς το Λόγο του Θεού. Άχρηστοι. Άχρηστοι. Με το Λόγο του Θεού ξέρετε τι γινόμαστε. Ο καθένας ξεχωριστά. Δούλοι του Θεού και δούλες του Θεού. Υπηρέτες του Ιησού Χριστού. Και τότε μπορούμε να είμαστε και αληθινοί υπηρέτες της Εκκλησίας. Όχι με συναισθήματα. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε ούτε να το αποβάλουμε. Αλλά υποτάσσουμε τα συναισθήματά μας στην εξήτηση του Ευαγγελίου. Αμήν αδέλφια μου. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Έλα να σου πω τι θα κάνεις, πες μου τι να κάνω, να τους πούμε τι θα κάνουν, εμείς θα διδάσκουμε, εμείς θα κηρύττουμε. Όχι αδερφοί, ένας είναι ο διδάσκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω για σας. Ίσα ίσα που τα καταφέρνω να κάνω πολλά μερικά πράγματα για τον εαυτό μου. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, μην μας δείτε ότι είμαι περισσότερο από ό,τι πραγματικά είμαι. Δεν είμαι τίποτα περισσότερο, λέει, από ό,τι πραγματικά είμαι. Δεν συστήνω τον εαυτό μου. Τον Κύριο συστήνω. Τον εαυτό μου δούλο δικό σας. Μόνο υπηρέτης. Και κάθε ένας υπηρέτης να κοιτάει τον εαυτό του να είναι πιστός. Και να παραμένει πιστός. Μην τυχόν και καταντήσουμε στην εξανάσταση των νεκρών. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος εμένα ακολουθεί στο σκοτάδι δεν θα περπατήσει ποτέ, αλλά πάντοτε θα έχει μέσα του το φως της ζωής που είναι ο Λόγος του Θεού. Οι άλλοι του είπαν για τον εαυτό σου λες. Η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή. Εξ σώματος δύο μαρτύρων είναι βεβαίως ο Λόγος και το μεγάλο μυστικό του Χριστού. Όχι. Είναι αληθινή η μαρτυρία μου. Γιατί δεν μαρτυρώ εγώ για τον εαυτό μου. Μόνο. Αλλά μαρτυράει και ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Αυτό είναι. Μαρτυράει ο Ιησούς Χριστός για σένα, αδερφέ και αδερφοί. Αυτό είναι το μυστικό. Να συμμαρτυρεί στη δική σου μαρτυρία ο Ιησούς Χριστός. Να συμμαρτυρεί στα λόγια σου, στα έργα σου, στη ζωή σου. Και θα γίνει αυτό όταν διεκδικήσουμε, αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη και τη διάνοια το Λόγο του Θεού. Ας αφήσουμε όλες τις άλλες αγάπες, αδέλφια μου αγαπημένα. Με πολύ αγάπη σας τα λέω. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Να διεκδικήσουμε το Λόγο του Θεού. Για να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας. Αμήν. Κύριε μου.